Έχουμε Λάκη. Ναι. Έλα Λάκη. Καλησπέρα. 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 Τι κάνετε? Καλά. Καλά είμαστε. Όλα καλά. Εντάξει, δόξα τω Θεώ. Πού είσαι Λάκη? Ναι. Λοιπόν... Δεν... 27 να κοινώσε βάλει το ΣΥΑΚ. Είχα μία σήμερα. Στο μπάσκετ. Όχι, θα σε ρωτήσουμε ρε φίλε, όλο θα βγάλουμε. Τι είσαι εσύ, υπόφτης. Τι λέει ο Λιόλιος που είσαι και θαυμαστής του. Για την εκδηγίανση στο μπάσκετ. Εγώ δεν είμαι θαυμαστής σου. Εγώ είμαι... Είστε υπέρ της νομιμότητας. Εγώ είμαι υπέρ της νομιμότητας. Εσείς δεν είσαι υπέρ της νομιμότητας. Όλοι είμαστε, όλοι είμαστε. Όπως είναι και ο Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο που κάνει τις επιθέσεις κατά της ΕΠΟ. Με 22, εδώ τώρα την ΕΟΚ τη λιβανίζουμε. Λογικό δεν είναι. Ναι, εντάξει. Δηλαδή είστε ικανοποιημένοι εσείς από την ΕΟΚ. Εγώ δεν ασχολούμαι ιδιαίτερα με τον μπάσκετ, οπότε δεν είμαι ο αρμόδιος για να σας απαντήσω. Α, 13. Εγώ αυτό μόνο θέλω να σου πω και 8-4. Αλλά από εκεί και ύστερα, εντάξει. Τι είναι το αυτό, ρε παιδιά, τι είναι το αυτό, τέσσερα. Όχι, ήταν Ολυμπιακός. Τι ήταν, κάτι, μια ψηφοφορία του. Ήταν κάποια που είχε ζητήσει ο Ολυμπιακός για ξένους διαιτητές στο μπάσκετ και... Τι θέλετε, ξένους διαιτητές, θέλετε. Και αναβολή της αγωνιστικής 26ης και αυτά, ναι, εντάξει. Ήτανε πράγμα, εντάξει. Μας πρίξατε. Λοιπόν, αυτό που απασχολεί τους φίλους μας στους αεξίδες είναι τα εισιτήρια διαρκεία σίγουρα. Που ανακοινώθηκαν μετά από πολύ καιρό που περιμέναμε με αγωνία, ναι. Αλλά σίγουρα μάλλον περισσότερο απογοήτευση έτσι έχουν σκορπίσει παρά χαρά θα λέγαμε, γιατί οι τιμές έχουν δημιουργήσει έτσι κάποια κουβέντα. Σίγουρα κατά τη γνώμη μου ήταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενο ότι θα είχαμε πιο ακριβές τιμές μετά και το Ολυμπιακό στάδιο τόσα χρόνια, είχε καλομάθησος ο κόσμος. Αλλά πέφτει σε μια οικονομική συγκυρία που πολλοί δεν μπορούν να τα απεξέλθουν και είναι κρίμα να πηγαίνεις τόσα χρόνια να φωτογραφίζεις καθημερινά το γήπεδο σαν για πει και τώρα που ολοκληρώνεται να κινδυνεύεις να μην μπορείς να μπεις μέσα. Εντάξει, τώρα είναι και από ποια πλευρά το βλέπει ο καθένας. Νομίζω θα τα συζητήσουμε και πιο αναλυτικά ίσως και το απόγευμα αυτά. Ναι, αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι για το διάβασα κάπου, δεν είναι δικό μου αλλά το προσυπογράφω, ναι. Ότι τα ακριβά διαρκεία θα απαιτούν και ακριβές μεταγραφές. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο γιατί ανεβαίνει πολύ ο πύχης. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει όταν ο άλλος ξυλωθεί, γιατί στο τέλος όλοι θα ξυλωθούν έτσι κατά λίγη. Ναι, μπορεί να υπάρχει κρίνια ή το ένα ή το άλλο. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα προσπαθήσουν να χρεωθούν. Ο κόσμος έχει τεράστια δίψα να μπει μες στο γήπεδο, να βρεθεί εκεί, να έχει τη θέση του μέσα στο γήπεδο. Απλά πλέον καταλαβαίνει ότι είναι περισσότερο ο Πάπα Ρένα παρά Άγια Σοφιά, θα έλεγα εγώ. Ωχ, τώρα έρχεσαι στα λόγια του Αβραμίδη. Έρχεσαι στα λόγια του πάτερ Αβραμίδη. Όχι, είναι λογικό. Είναι λογικό. Πρέπει να καταλάβουμε ότι οι ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες αυτή την εποχή για να κρατηθούν σε κάποιο επίπεδο λειτουργούν με τους όρους της αγοράς. Θα δούμε λοιπόν, γιατί πάντα η προσφορά και η ζήτηση παίζει ρόλο, πόσα εισιτήρια θα φύγουν. Πιστεύω θα φύγουν πάρα πολλά έτσι κι αλλιώς. Ένα σημείο είναι το, κατά τη γνώμη μου, το πολύ κρίσιμο που πρέπει να το δει η ΠΑΕΑΕΚ. Πρέπει να βάλει ένα ανώτατο όριο πλαφών, θα λέγαμε, στη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας. Να είναι 15, να είναι 20.000, δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε να αφήσει και ελεύθερα εισιτήρια, γιατί εάν καταναλωθούν όλα, και τα 30-32.000 που είναι τέλος πάντων η χωρητικότητα του νέου γηπέδου, καταλαβαίνετε ότι θα είναι άσχημο για τον οποιοδήποτε που δεν προλάβει ή δεν καταφέρει να πάρει ένα εισιτήριο να μείνει για όλη τη χρονιά έξω. Καλά, δεν μόνο αυτό, ρε Λάκη μου, είναι ότι υπάρχει και κόσμο που βρίσκεται από την επαρχία. Πώς θα πάρει διαρκεία, δεν μπορεί το να... συζητάμε. Κοίτα, οι δύο μεγάλες κατηγορίες που αδικούνται με μια πρώτη ανάγνωση είναι όσοι μένουν επαρχία που πρέπει να πληρώσουν διόδια, πρέπει να πληρώσουν καύσιμα, διαμονές το ένα το άλλο κτλ. Είναι υπέρογκο το κόστος. Και οι οικογενειάρχες που θέλουν να πάρουν το ένα τα δύο παιδιά τους. Δηλαδή, φανταστείτε, οι θύρες που επιτρέπουν, γιατί δεν έχουν όλες παιδικό εισιτήριο και δεν ξέρω πώς το σκεφτήκαν αυτό, είναι από τα 650 ευρώ και πάνω. Δηλαδή, η πρώτη θύρα που σου δίνει το δικαίωμα να έχεις και παιδί μέσα είναι στα 650. Και 520, δηλαδή αυτομάτως ξεπερνάς τα 1100 ευρώ. Φτάνει σχεδόν 1100 ευρώ, πόσο είναι 1170, για να πάρεις ένα παιδί. Για δύο παιδιά πας 1690. Αρχίζουν και ξεφεύγουν τα νούμερα. Ναι. Δηλαδή, και μόνο που τα ακούει ο κόσμος ζαλίζεται. Και δεν ξέρω αυτό πώς θα μπορέσει να μαζευτεί. Είναι δύσκολο, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Απ' την άλλη, μεταγραφές δεν τζουλάνε. Σήμερα, βέβαια, είχαμε τα ονόματα των Πλάνιτς, Βιτάο και Γένσεν να ακούγονται. Η επίσημη εκτάδια ψεύδει και είναι και ονόματα που τα είχαμε ακούσει και στις προηγούμενες μεταγραφικές σεζόν, ειδικά του Πλάνιτς και του Γένσεν. Τώρα, ο Βιτάο είναι ένα ιδιαίτερο καθεστώς επειδή ανήκει στη Σαχτάρ
σαν τον Γκριχόβιακ. Έχει επιστρέψει στην πατρίδα του στην Ιντερνασιονάλ και παίζει. Ψάχνει να βρει μέσω στόπερ, είναι στόπερ Βραζιλιάνος, έτσι. Mm-hmm. Να βρει ένα παράθυρο η ΑΕΚ, μήπως μπορέσει να τον φέρει εδώ. Ο Πλάνιτς ούτε πωλείται, ούτε δείχνει ενδιαφέρον να φύγει. Είναι παίκτης Μακάμπι Χάιφα και αντίπαλος Ολυμπιακού, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή είναι και από τις περιπτώσεις που λέγαμε και άλλες φορές ότι αργούν οι μεταγραφές, γιατί είναι παράδειγμα, αν αποκλειστεί η Μακάμπι, ίσως σκεφτεί να δώσει κάποιο παίκτη. Δεν ξέρω, μήπως στοχεύουν λίγο πιο μακριά, δηλαδή σε μια τέτοια περίπτωση. Και ο Γένσεν που μένει ελεύθερος από την Κάντιθ, έχει κάνει ένα καλό πρωτάθλημα. Πρόκειται για ένα παίχτη στυλ Γιόχανσον, για να καταλαβαίνουμε γιατί λέμε. Εξαροχτάρι εκεί, χρειάζεται έτσι κι αλλιώς παίχτη σε αυτό το σημείο η ΑΕΚ. Αλλά δεν φαίνεται να είναι κάτι ιδιαίτερο, σαν περισσότερο μάλλον από ένα απλό ενδιαφέρον. Πάντως από την άλλη πλευρά, λένε αρκετοί φίλοι ότι θα έπρεπε να είχε κάνει μια μεγάλη μεταγραφή τύπου Βρυσάλικο, ας πούμε, για να ανακοινώσει σε αυτές τις τιμές τα εισιτήρια διαρκείας. Συμφωνώ. Στο θέμα του marketing. Σίγουρα. Τώρα, γιατί πρέπει κάπου να τον αισθάνεις και τον κόσμο. Mm-hmm, mm-hmm. Αναφορικά με τα εισιτήρια διαρκείας, μου είπες για το τι ισχύει για τα παιδιά, έτσι. Ναι. Από εκεί και πέρα, στο θέμα με τις σουίτες και λοιπά, ξέρεις τι συμβαίνει, δηλαδή θυμάμαι... Σουίτες έχουν ξεπουληθεί για 3 χρόνια. Α. Εκεί πάνε μεγάλοι χορηγοί, πάνε εταιρείες. Ναι. Τα πολύ ακριβές σουίτες δηλαδή που είναι στο κέντρο του γηπέδου και παρέχουν και εντάξει, 1000-2 άλλες ανέσεις, δεν το συζητάμε γιατί μιλάμε για ένα καταπληκτικό γήπεδο έτσι κι αλλιώς. Έχουν ξεπουληθεί, αλλά αφορούν, είναι ολόκληρα δωμάτια που είναι 10, 10, 15, 15, ναι, τα παίρνουν κυρίως εταιρείες αυτά, ναι, όπως γίνεται, ναι. Επειδή εμείς δεν είμαστε συνηθισμένοι, δεν είχαμε σουίτες στο παλιό γήπεδο, γι' αυτό τα εξηγούμε. Σωστό. Είναι για τα στελέχη των εταιρείων, δεν αφορούν τον πολύ κόσμο τέλος πάντων. Ο πολύς ο κόσμος κοιτάει τα πέταλα που είναι στα 300 ευρώ, μετά πάμε 400, 450 και 500. Εκεί πέρα θα γίνει η μάχη για όποιον προλάβει να πάρει εισιτήριο για τον πολύ τον κόσμο, ξαναλέω. Υπάρχει προτεραιότητα οπωσδήποτε σε όσους είχαν εισιτήρια στην Β' και Γ' Εθνική και όσους είχαν και στα 3 τελευταία χρόνια. Εκεί υπάρχει έκπτωση. Όχι. Δεν υπάρχει έκπτωση. Απλά προτεραιότητα. Ναι. Δηλαδή ανοίγουν συγκεκριμένες ημερομηνίες, αρχής γενομένης από την Τετάρτη 29 του μήνα, την άλλη εβδομάδα, μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Μετά είναι η δεύτερη κατηγορία για όσους είχαν πέρσι μόνο εισιτήριο, δίνει και σε όσους είχαν μόνο πέρσι έτσι μια προτεραιότητα να κλείσουν τη θέση τους ξανά και μετά ανοίγει ελεύθερα όσα περισσέψουν και όποιος προλάβει. Τον κύριο είδε, θα λέγαμε. Εντάξει, αυτό είναι λίγο οξύμορο το οποίο προλάβει, γιατί μιλάμε ότι από τη μία είναι ακριβά τα εισιτήρια διαρκείας, από την άλλη πιστεύεις ότι θα υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση σε αυτό. Θα φύγουν πολλά εισιτήρια, δεν το συζητάμε. Δηλαδή, όποιος είναι πολλοί που το λένε έτσι ξεκάθαρα, θα ματώσω, δεν θα ματώσω, στο γήπεδο θα βρεθώ. Ναι. Είναι τεράστια η δίψα του κόσμου να βρεθεί στο γήπεδο και καταλαβαίνετε, είναι μεγάλο πράγμα και για ανεξαρτήτως αν είσαι ΑΕΚ ή όχι, νομίζω μπορεί να το καταλάβει οποιοδήποτε. 19 χρόνια χωρίς γήπεδο και στο ιστορικό σημείο που είναι η έδρα της ΑΕΚ, γιατί τελικά περάσαμε και από 1000 κύματα. Θυμάστε κάποτε ο Ντέμπι συζητούσε με μια καλή προοπτική, έτσι, να το πάει το γήπεδο στον Οδή. Είχαν ακουστεί και διάφορα άλλα σημεία, αλλά αυτή τη στιγμή στο ιστορικό σημείο της Νέας Φιλαδέλφειας ξαναγίνεται το γήπεδο μετά από 19 χρόνια. Είναι μια πολύ μεγάλη στιγμή και μάλιστα δυστυχώς κάποιοι δεν θα προλάβουν και να τη χαρούν. Ρωτάει άλλος φίλος, εάν υπάρχει όριο στα διαρκείας. Δηλαδή, όπως το καταλαβαίνω εγώ, ότι εάν κάποιος μπορεί να αγοράσει παραπάνω από ένα. Όχι, όχι, ο καθένας παίρνει ένα σε πρώτη φάση και μετά πάλι όταν ανοίξουν τα... μείνουν ελεύθερες θέσεις και μπορούν να διατεθούν ελεύθερα θα αρχίσει να... θα δοθούν νέες οδηγίες πιθανολογώ για το αν μπορεί να πάρει κάποιος περισσότερο από ένα. Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα αυτά αναφορικά με τον απόϊχο τις αντιδράσεις που έχουν προκύψει για τα διαρκείας. Μία ερώτηση είναι γιατί τόσο κόμπλεξ ρωτάνε φίλοι, εκεί το αποδίδουν τέλος πάντων και δεν υπάρχουν θύρες 7, 13 και 4. Όχι, αυτό δεν είναι. Νομίζω έχει γίνει κάπου, προσπαθούσα να ακούσω, σε κάποιο άλλο γήπεδο έχει γίνει. Δεν αφορά κόμπλεξ, είναι μια... Το Καραϊσκάκι δεν έχει 13 μόνο, Το Καραϊσκάκι δεν έχει 13.
Προφανώς από εκεί θα το ήτανε. Δεν ξέρω, αυτό δεν το, μάλιστα δεν είχε διαρρεύσει. Ήταν της τελευταίας στιγμής. Εγώ προσωπικά δεν το είχα διαπιστώσει καν, δηλαδή μου το επισήμαναν. Οκ, περισσότερο για πλάκα. Έχει την πλάκα του, ωραίο είναι, δε, γιατί όχι. Εντάξει, απλά πολλοί κόσμοι τον χρέωσε το για τη θύρα 7, γιατί, ναι. Γιατί στη θύρα 7 έχει χάσει τη ζωή του και ένα οπαδό ΣΑΕΚ. Ο Γεράσιμος ναι, Ραμίτσης. Εντάξει, δεν έχει να κάνει με αυτό. Να θυμίσω ότι στο παλιό γήπεδο η 7 ήταν ορθίων στην ΑΕΚ. Ναι. Ήταν στον περιβάλλοντα χώρο, για όσους θυμούνται έτσι λίγο το Νίκος Γκούμας, εκεί στα Κάγκελα, γιατί δεν έφταναν οι εξέδρες μέχρι κάτω. Για πολλά χρόνια λειτουργούσαν και αυτές των ορθίων, που πήγαινε ο κόσμος, γέμιζε, είχε φτάσει 40.000 στο γήπεδο, όταν δεν ήταν και τα καρεκλάκια. Η 7 ήταν κάτω, δεν υπήρχε ουσιαστικά 7. Η 13, ναι, και η 13, αν θυμάμαι καλά, και η 13 κάτι αντίστοιχο. Είχαμε 18-19, απλά γυρνάμε στις εποχές που όποιον βλέπαμε να έχει νομίζω διαρκείας, καταλαβαίναμε ότι είχε και ένα άλλο οικονομικό στάτους, γιατί παλιά θυμάστε τα γήπεδα δεν είχαν σε όλες τις θύρες διαρκείας, ήταν κάποιες επιλεγμένες θύρες. Σωστό, σωστό. Θα μπορούσαν να είναι τα υπόλοιπα ελεύθερα. Άρα δεν αυτό ξέρουμε. Θα φέρει μια καλή ισορροπία. Θα μπορούσε να φέρει μια ισορροπία. Ναι. Άρα, Λάκη μου, επαναλαμβάνω, δεν ξέρουμε. Ναι. Ξέρουμε ή δεν ξέρουμε αν θα υπάρχουν και θέσεις για ελεύθερα εισιτήρια. Δεν ξέρουμε. Αυτό έλεγα πριν ότι προς το παρόν έχει πει η ΠΑΕ ΑΕΚ ότι είναι ελεύθερα να διατεθούν όλα για διαρκεία, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή υπάρξει οικονομική δυνατότητα από 32.000 θεατές να πάρουν τη θέση τους στο νέο γήπεδο, θα κλείσει το ο Πάπα Αρένα για όλη τη χρονιά. Κάτι να ρωτήσω κάτι άλλο. Εκεί φαίνεται να μην σκέφτεσαι καθόλου την επαρχία, την περιφέρεια, έτσι, ένα. Ναι, 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 βέβαια. Δεύτερον, όπως έκλεισε το πρωτάθλημα, δεν θα ξεκινήσει, δηλαδή θα έχουμε απαγόρευση εκδρομέων οπαδών της φιλοξενούμενης ομάδας ή κατά περίσταση τέλος πάντων, γιατί... Εντάξει, πέρσι το είδαμε σε κάποιες περιπτώσεις, ναι, περισσότερο με το θέμα του Άρη που είχαμε κάποιες μετακινήσεις, έγινε μια καλή αρχή. Δεν ξέρω αν υπάρχει τώρα μια συλλογική απόφαση περί μετακινήσεων. Ναι. Πιθανολογώ πως όχι ακόμα. Επίσημα δεν έχει βγει κάτι κεντρικά, από ό,τι ξέρω. Οπότε θα υπόκειται στην διάθεση της κάθε ομάδας και στις σχέσεις που έχουν οι ΠΑΕ μεταξύ τους. Μάλλον, προς το παρόν, κάπως έτσι. Αλλά το θέμα είναι ότι μιλάμε για τα διαρκείας, αλλά εγώ έχω πάρα πολλά τηλεφωνήματα και μηνύματα από φίλους που δεν είναι ΑΕΚ και μου λένε θέλουμε να έρθουμε έστω μία φορά, βρες μας ένα εισιτήριο να δούμε έναν αγώνα, θα είναι πολύ ωραίο το γήπεδο. Άνθρωποι που αγαπούν το ποδόσφαιρο έτσι, και την ατμόσφαιρα ενός αγώνα, γιατί στο γήπεδο πας με το φίλο σου, πας με τους συναδέλφους σου, πας με τα παιδιά σου, δεν πάει κανένας μόνος του στο γήπεδο. Εντάξει, το γήπεδο πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα δούμε και την εθνική εκεί. Μακάρι, μακάρι, αλλά θέλω να πω ότι είναι μια ωραία συνήθεια που θα είναι κρίμα να χαλάσει λόγω του οικονομικού. Και επειδή διαρκεία σημαίνει ότι πάω σε όλα τα παιχνίδια, δεν πάει όλος ο κόσμος σε όλα τα παιχνίδια. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να επιλέξουν να πάνε σε 4-5 παιχνίδια. Ας μην τους κόψουμε και αυτό το δικαίωμα, δηλαδή. Ναι. Σωστά μιλάς. Λοιπόν. Στο εξωτερικό νομίζω ότι υπάρχει νόμος που απαγορεύεται όλα να διαρκείας. Πρέπει να υπάρχουν πάντα εισιτήρια διαθέσιμα να προσθετούν. Δεν το ξέρουμε αυτό. Το Ολυμπιακό θυμάμαι όταν κάναμε με το Καρισκάκι. Τότε... έχει ο Άτμα μαγαζί. Λοιπόν, ο Άτμα, ναι. Ναι, πού? Εκεί στον περιβάλλοντα χώρο είχε ένα καφέ, έκλεισε, νομίζω το έχει μεταφέρει λίγο πιο κάτω στη Δικελίας τώρα. Α, ωραία. Αν δεν κάνω λάθος, να ναι, ναι, ναι. Μεταγραφές τώρα τι γίνεται, Πινέδα λέει τελικά δεν... Μεταγραφές είναι τώρα το θολό το οποίο, γιατί να ασχοληθήκαμε με τα εισιτήρια και όπως είπες και νωρίτερα πραγματικά και το περιμέναμε ότι την ανακοίνωση των εισιτηρίων θα υπάρχει ανακοίνωση ενός ονόματος τουλάχιστον. Πλησιάζει η μέρα της αναχώρησης για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας που θα είναι 12 Ιουλίου. Και τις εντάξει, δεν μπορεί να πλησιάζει, τώρα, έχουμε ακόμα τρεις εβδομάδες. Ναι, αρχές Ιουλίου θα συγκεντρωθούν οι παίχτες. Γιατί προϋποθέτουν και κάποιες διαδικασίες αυτές οι μεταγραφές που είναι από παίχτες που έρχονται από την άλλη άκρη του Ατλαντικού. Έτσι. Καλό είναι να δούμε 2-3 παίχτες τουλάχιστον να ανεβαίνουν στο αεροπλάνο για την Ολλανδία. Mm. Για να μονταριστεί το βασικό στάδιο της ομάδας. Από εκεί και ύστερα. Και με αφορμή και μια συνέντευξη του Γιακουμάκη που είδα τώρα τελευταία και μίλησε και για τα χρόνια που πέρασε στην ΑΕΚ, το παιδί που ήταν και πολύ ευγενικός, εξήγησε ότι σε πολλά από τα οποία έβλεπε να γίνονται δεν υπήρχε έτσι ένα συγκεκριμένο πλάνο, δεν υπήρχε ένας στόχος για τους παίχτες, το πώς θα τους διαχειριστούν, για το συμβόλαιό τους και όλα αυτά. Βλέπουμε μια δυστοκία προς το παρόν για να
ίσως και να προσαρμοστούν και τα νέα μέλη τώρα του διοικητικού team που έχουν αναλάβει, στο να έχουμε και κάποιο αποτέλεσμα. Και ο κόσμος σίγουρα είναι ανυπόμονος. Χρόνος βέβαια υπάρχει, γιατί δεν υπάρχουν επίσημες υποχρεώσεις, αλλά καλό είναι να δούμε και καμιά μεταγραφή να ολοκληρώνεται. Λοιπόν, okay, Λάκη, τα λέμε και το απόγευμα, έτσι. Έγινε, έγινε. Ναι, καλά. Ευχαριστώ πολύ. Παιδιά, 25 Σεπτεμβρίου παίζει η ΑΕΚ στην Αγία Σοφιά, ο Παπ Άρινα. Ο Πινέδη θέλει και λεφτά για να έρθει. Έλα τώρα, λοιπόν. 25 Σεπτεμβρίου, ναι, για τρολάρε που θα μπορούσα, δεν το παίρνει σοβαρά. Το καλύτερο μήνυμα.